η πράξη του κυρίου Μπογδάνου ήταν ένα λάθος. Ήταν ένα λάθος, ήταν μια πράξη που δεν συνάδει με τις αρχές και την ιστορία της παράταξής μου. Εμείς θα πρέπει, και θα είμαι καθαρός, να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Έχουν σήμερα καταληφθεί πολλές πόλεις στην Ελλάδα από παράνομους λαθρομετανάστες. Αλλά, καπτέν, καπτέν, αλλά, καπτέν. Με τηλεφώνητε, ζωνή. Ταν. Ρενή, ταν, μα. Ατράπ. Γιουρ. One day we shall meet. Go. Είναι η φύλαξη των συνόρων που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Τα κλειστά κέντρα δίνουν δυνατότητα να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ναι, ασφάλεια σε αυτούς που είναι μέσα και ασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες. Με βάση τον νόμο πρέπει να αποδεικνύει ο αλλοδαπός, ο οποίος επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης, την οικονομική και κοινωνική του ένταξη. Ακενοτούμπο, άλλο ο Ακενοτούμπο άλλο... που παίζει στο NBA ως Έλληνας. Ναι, Ακενοτούμπο. Ακενοτούμπο, Ακενοτούμπο. Ακετιλίν το έκανες. Μπράβο τον άνθρωπο, τους ψεκάζει. Έχουν κόψει το φράχτη και θέλουν να μπουν μέσα. Έτσι ψεκάζει. Απομακρυνθούν οι λαθρομετανάστες από αυτόν εδώ τον τόπο που πλέον έχουν γίνει τύρανοι της κοινωνίας. Ο Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Όταν λοιπόν βγαίνει ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και καταγγέλει επισήμως ότι αυτός είναι ο τάδε που φοιτεί εκεί, που είναι αυτό και αυτό, τότε ισχύει αυτό που γράψανε μερικοί. Τι Μπογδάνος, τι Ρουφιάνος. Thank you.